Θεωρητικά δεν είμαι αντίθετος με την ιδέα της δωρεάς. Πολύ καλά κάνεις. Ξέρεις, οι εξετάσεις έδειξαν ότι χρειάζεσαι μεταμόσχευση. Η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης για τον συνάνθρωπο. Αρκεί η γενναία απόφαση μιας οικογένειας για να μπορέσουν άνθρωποι βασανισμένοι που για χρόνια περιμένουν στις λίστες αναμονής να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Η μεγάλη δυσκολία είναι να αποδεχτεί η οικογένεια το αναπόφευκτο του θανάτου, ενώ βλέπει τον ασθενή να έχει σφιγμό, να έχει καρδιακή λειτουργία. Το ευτύχημα είναι ότι ο κόσμος μιλά πια ανοιχτά για αυτό το θέμα. Έχει η κοινωνία πια αποδεχτεί την ιδέα, αν θέλετε, και αυτό είναι το μόνο παρήγορο και το μόνο ευχάριστο μήνυμα της ημέρας. Δυστυχώς, οι επιδόσεις της χώρας μας στο συγκεκριμένο τομέα είναι απογοητευτικές, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να παραμένει ουραγός σε αριθμό δωρητών, όσο και σε αριθμό μεταμοσχεύσεων που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τι φταίει? Υπάρχουν ορισμένα θέματα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, με ελλείψεις προσωπικού, ελλείψεις ειδικών συντονιστών ιατρών που θα μιλήσουν στην οικογένεια του πιθανού δότη. Η ανθρωπότητα για χρόνια το θάνατο τον ήξερε και τον αντιλαμβανόταν με έναν τρόπο που σήμερα στις μονάδες δεν είναι το ίδιο. Και εκεί υπάρχει μια τεράστια δυσκολία να πείσεις τους συγγενείς ότι είναι άλλο πράγμα το κόμμα, άλλο πράγμα ο κεφαλικός θάνατος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, το έτος 2016 είχαμε συνολικά 51 δότες, το 2017 67, το έτος 2018 45 και κατά το έτος 2019 έως και σήμερα συνολικά 53 δότες οργάνων. 4 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Να το συγκρίνουμε, ας πούμε, με την Ισπανία που είναι περίπου 40. Είναι πολύ χαμηλά τα νούμερα. Είναι κρίμα γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη περιμένουν πάρα πολλά χρόνια και πολλοί από αυτούς καταλήγουν πριν βρεθεί το πολυπόθητο δημοσίευμα. Η 1η Νοεμβρίου έχει οριστεί ως Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων. Με αφορμή αυτό, ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, σε συνεργασία με τα κατατόπους ΤΟΜΗ, διοργάνωσε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι να σκεφτόμαστε τη ζωή που δίνεται μετά από την απόφαση της δωρεάς οργάνων, γιατί στη θέση των ανθρώπων που περιμένουν μπορεί να βρίσκονται μικρά παιδιά, νέοι άνθρωποι, οικογενειάρχες, άνθρωποι που έχουν πολύ χρόνο ζωής ακόμα μπροστά τους και που δεν θα έχουν την ευκαιρία αν δεν βρεθεί ένα κατάλληλο μόσχευμα.